Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε πάρα πολλά αυτές τις μέρες και νομίζω ότι πρέπει να καταθέσω και κάποιες δικές μου σκέψεις επικαλούμενος τη μεγάλη μου αυτοδιοικητική εμπειρία. Κοιτάξτε, μίλησαν όλοι για συνενέσεις, όμως ξεχνούν το βασικό. Ίσως γιατί δεν έχουν ασκήσει ποτέ δημοτική εξουσία. Ότι δηλαδή οι συνενέσεις δημιουργούνται όταν υπάρχει ξεκάθαρο θεσμικό τοπίο, ξεκάθαροι κανόνες, ξεκάθαρη ρόλη δημάρχου και αντιπολίτευσης. Κάτι που με τον ισχύοντα νόμο ήταν ασαφές και ομιχλώδες. Κάτι που αποκαθίσταται σήμερα με το παρόν νομοσχέδιο. Άκουσα συναδέλφους να λένε ότι ο Κλεισθένης εφαρμόζει την απλή αναλογική, άκουσα άλλους να ισχυρίζονται ότι δεν τον αφήσαμε να δείξει στην πράξη τα ευεργετικά του για την αυτοδιοίκηση αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε απλή αναλογική ήταν, ούτε αδικήθηκα. Αδικήθηκε. Αντίθετα, γλίτωσε την χλέβη, γιατί δεν πρόλαβε να δείξει σε όλο το βάθος του το χάος που έφερε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και το δυσάρεστο σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό το χάος φαίνεται δυστυχώς να ήταν μια συνειδητή επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χωρίς αυτοδιοικητικά στελέχη στην κοινωνία επιθυμούσε να δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις μικρές μειοψηφίες που κατά συντριπτική πλειοψηφία τον εκπροσωπούν στις τοπικές κοινωνίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Καλά, κατανοητή η κομματική οπτική. Είναι όμως εξωφρενικό να μην βλέπουν το δρόμο, το δράμα των Δήμων και των Δημάρχων που θα τους καλούσαν οι πολίτες τους να λογοδοτήσουν μετά από 4 χρόνια και αυτοί θα ήταν χαμένοι στις ισορροπίες με τους υπόλοιπους συνδυασμούς και να ξέρετε, ελάχιστα έργα και ανώδυνες μικρές παρεμβάσεις θα είχαν συμφωνηθεί γιατί ομοφωνία, επειδή άκουσα τον συνάδελφο προηγουμένως, τον παλιό το Δήμαρχο από το ΣΥΡΙΖΑ να λέει, ομοφωνία υπάρχει μόνο στις τρέχουσες ανώδυνες αποφάσεις. Στα μεγάλα έργα όμως, αυτά που αλλάζουν τις πόλεις, αυτά που δημιουργούν πρόοδο, αυτά που είναι εμβληματικά, προφανώς δεν θα υπήρχε συμφωνία. Και όσοι έχουμε εμπειρία, ξέρουμε ότι και στα πολύ μεγάλα έργα οι μειοψηφίες βρίσκουν και τονίζουν κάτι αρνητικό για να τα φρενάρουν, για να μην προχωρήσουν και κριθεί θετικά ο Δήμαρχος στις επόμενες εκλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, αν συμφωνήσουμε ότι οι εκλογές δεν γίνονται έτσι απλά για να καταγράφονται οι πολιτικές δυνάμεις, αλλά έχουν ως σκοπό να κυβερνηθούν οι Δήμοι, τότε στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναρωτηθούν γιατί επιμένουν να υπερασπίζονται ένα σύστημα ψευδοαναλογικής, ένα σύστημα που οδηγούσε μαθηματικά τους Δήμους στην ακυβερνησία. Μήπως πιστεύουν ότι ο μέσος Έλληνας ψηφίζει για να δώσει δυνατότητες στις παρατάξεις και τους σχηματισμούς να διαπραγματεύονται, να διαλέγονται σε μια ατέρμονη και ατελέσφορη διαδικασία? Το διακύβευμα όλων των εκλογών σε όλες τις βαθμίδες είναι πάντα το ίδιο. Να υπάρξει σχήμα ικανό να κυβερνήσει και να εφαρμόσει το πρόγραμμά του ώστε να κριθεί γι' αυτό στις επόμενες εκλογές. Αν η κυβέρνησή μας δεν το διόρθωνε άμεσα με πυροσβεστικές τροποποιήσεις, ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει τεινάξει την τοπική αυτοδιοίκηση στον αέρα, δημιουργώντας ένα τοπίο κυβερνησίας, αλλά αν θέλετε, περνώντας σιγά σιγά και μια νοοτροπία πολιτικής συναλλαγής και πολιτικών εκβιασμών. Το παρόν νομοσχέδιο ουσιαστικά για μένα αναδεικνύει 2 πράγματα. Πρώτα απ' όλα τον ρεαλισμό και τη θέληση της Νέας Δημοκρατίας να υπάρξουν ισχυροί, παραγωγικοί και ανεξάρτητοι δήμοι στη χώρα. Και δεύτερον, τη μεγάλη διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, τη μεγάλη διαφορά Μητσοτάκη και Τσίπρα, αφού ο πρώτος θέλει μια ανεξάρτητη, δημιουργική και δυναμική αυτοδιοίκηση, ενώ ο δεύτερος θέλει μια αυτοδιοίκηση πεδίο διελκυστίνδας άκαρπων πολιτικών ιδεών χωρίς κανένα δημιουργικό αντίκρισμα. Με το παρόν λοιπόν θεσμοθετείται ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών, το οποίο θα διασφαλίζει την ορθή και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ ενισχύει την κυβερνησιμότητα σε τοπικό επίπεδο και η εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, καταργείται το λεγόμενο σύστημα της απλής αναλογικής στην κατανομή των εδρών του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου και ενισχύεται η δυνατότητα της αποτελεσματικής διοίκησης από τους εκλεγμένους δημάρχους και περιφερειάρχες. Να θυμίσουμε τα τερατουργήματα του 45-55 του 18 του Κλεισθένη
και τα γρήγορα αντανακλαστικά της νεοεκλεγής σας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Επιπλέον, να μην ξεχνάμε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για την τοπική αυτοδιοίκηση που την θέλει ευέλικτη και αποτελεσματική, όπως φάνηκε από την ενίσχυση της Οικονομικής Επιτροπής, που θέλει τον έμφυα μόνιμο πόρο της και που πολύ σύντομα θα φέρει νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, αποσαφηνίζοντας τις αρμοδιότητες του κάθε βαθμού και του κάθε φορέα της γενικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να προωθείται αποτελεσματικά το έργο μέσα στην κοινωνία. Με το νομοσχέδιο ενισχύεται η κυβερνησιμότητα, γιατί πιστεύουμε ότι πρώτα είναι ο πολίτης και ο πολίτης θέλει αποτέλεσμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση φτωχό συγγενή του κράτους, ο οποίος κάθε φορά θα παρακαλάει για πόρους, όπως ξέρετε πολύ καλά ότι οι δήμαρχοι κάναμε τόσα πολλά χρόνια. Θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση ένα σύγχρονο, ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Εστιάζοντας στα βασικά χαρακτηριστικά του νέου νόμου, θα αναφερθώ στο ότι ορίζεται η πενταετία ως σταθερός εκλογικός κύκλος και αποσυνδέονται από τις ευρωεκλογές οι εκλογές, οι οποίες θα γίνουν τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου, ότι το όριο της εκλογής από τον πρώτο γύρο προσαρμόζει 43% συν μια ψήφο, κάτι το οποίο είναι απόλυτα συνταγματικό και σωστό. Γιατί, τι γινόταν μέχρι τώρα, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Ένας που είχε πάρει 47% είχε δύο πιθανότητες. Ή τη δεύτερη Κυριακή να σαρώσει και να πάρει 55%, αλλά να μην έχει την πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ή κάποιοι άλλοι συνδυασμοί που είχαν 10, 12, 13, τη δεύτερη Κυριακή να κερδίσουν τις εκλογές. Οπότε προφανώς δεν ικανοποιείται η θέληση του λαού, η οποία ήθελε από τον πρώτο γύρο πρώτο και δήμαρχο αυτόν ο οποίος είχε πάρει αυτό το 47%. Και βέβαια, όταν μια χώρα μπορεί να κυβερνηθεί με 43%, δεν μπορεί να κυβερνηθεί η αυτοδιοίκηση? Σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν έχω την ανοχή σας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα παραλείψω μερικά τα οποία ακουστήκαν και από άλλους συναδέλφους, συνοψίζοντας. Το παρόν νομοσχέδιο, σε αντίθεση με την προβληματική εφαρμογή του προηγούμενου συστήματος, το οποίο τορπίλιζε σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα αποτελεσματικής διοίκησης στις τοπικές αρχές, αυτό δίνει χειροπιαστές λύσεις. Λύσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους εκλεγμένους δημάρχους και περιφερειάρχες να εφαρμόσουν τις προγραμματικές τους θέσεις με στόχο την παραγωγή αποτελέσματος υπέρ των πολιτών, οι οποίοι θα κρίνουν τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες για το έργο τους στο τέλος της θητείας τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Κοτρονιά.